Και σ' ακούω να ρωτάτε, Ζεν, αξίζει να το πάρω? Αν ήξερα και τι βγάζει μελλοντικά, θα σου έλεγα ότι αυτό εδώ είναι το επόμενο σου σκούτερ. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό βίντεο, διότι έχουμε ένα μηχανάκι που δεν το βλέπουμε συχνά. Δεν θα κάνω περισσότερη εισαγωγή. Καλωσορίζω κατευθείαν το φίλο του Θοδωρή. Θοδωρή, παίρνα μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο κανάλι. Μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα που η αντιπροσωπεία ίσως να μην μας την έδινε να τα πούμε, γιατί θα πούμε και τα αρνητικά εδώ πέρα. Λοιπόν, Θοδωρή, πες μας τι έχουμε. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε στο κανάλι. Έχουμε το Vodge S Arena, ένα μηχανάκι 125 κυβικών, το οποίο είναι σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή σχετικά με όλα τα υπόλοιπα σκουτεράκια της κατηγορίας του και προσφέρει αρκετά πράγματα σε αυτήν την τιμή. Τα οποία θα αναλύσουμε τώρα, αμέσως αφού πω 5 βασικά specs. Οπότε πρόκειται για ένα κινητήρα 125 κυβικών εκατοστών, 11,6 άλογα, 11 νιουτόμετρα ροπή, τηλεσκοπικό πυρούνι, 8 λίτρα depósito, 2,8 λίτρα κατανάλωση. Και η τιμή είναι γύρω στα 1600-1650, κάτι τέτοιο. Ναι. Πες μου, πες μου. Χίλια, ρε. Πώς? Τι 1650. Και η τιμή του είναι κάτι λίγο παρακάτω από τα 2700. Είναι σε τιμή παπιού, γιατί αν σκεφτούμε ότι τα παπάκια πλέον είναι στα 2200 πλέον έχει πάει το βέλος. 3300 το Krypton S. Πόσο? 3300. Αμάν, είχα καιρό να ενημερωθώ για τις τιμές. Ωραία. Είναι σε τιμή σοκ, έτσι. Ουσιαστικά ανταγωνίζεται το JetX. Να πούμε και κάποια πράγματα για την εταιρεία, γιατί μπορεί κάποιος κόσμος να την ακούει πρώτη φορά εδώ πέρα. Ναι. Πρόκειται για μια κινέζικη εταιρεία, η οποία γενικά έχει εισέρθει πάρα πολύ ανταγωνιστικά στον χώρο. Γενικά έχει ανταγωνιστικές τιμές. Έχει διάφορες κατηγορίες, έχει σκουτεράκια, έχει και μεγάλες μηχανές. Να πούμε ότι κατασκευάζει στο εργοστάσιο της και κάποιους κινητήρες της BMW. Θες να μας πεις τα μοντέλα? Το SR4, το κινητήρα, είναι από το 400R σκούτερ της BMW και το DSX το 900 είναι ο κινητήρας από το 900R το GS. Βέβαια, να πούμε ότι είναι άλλες προδιαγραφές που φτιάχνονται τα μηχανάκια της Vogue και με άλλες προδιαγραφές είναι της BMW, παρότι είναι στο ίδιο εργοστάσιο, η BMW έχει λίγο πιο αυστηρές προδιαγραφές. Ναι, εννοείται. Πολλά υποσχόμενοι, τώρα εγώ θα το κρίνουμε εδώ πέρα, ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Απλά κάναμε και ένα intro για την εταιρεία, γιατί άμα δεν ξέρεις δύο πράγματα για την εταιρεία, πού πας. Ναι. Σε άλλα βίντεο δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε δείξει Honda, Yamaha, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Ναι. Εδώ πέρα δίνουμε λίγο έμφαση, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο να αγοράσει το μηχανάκι, είναι και το after sale, τέλος πάντων, πώς συμπεριφέρεται η εταιρεία, αν σε ανταλλακτικά, αν χρειαστείς κάτι, το οτιδήποτε. Τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Καταρχήν, Θοδωρή, να σε ρωτήσω αν έχεις αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το μηχανάκι. Λοιπόν, από προβλήματα. Το μπροστινό σύστημα ή από την ανάρτηση ή από την πλευστή δαγκάνα, όποτε φρενάρεις και χτυπάς τη λακκούβα, ακούγεται. Κάνει ένα τάκ και ακούγεται μεταλλικό θόρυβο. Αυτό είναι η πλευστή δαγκάνα, το σύστημα. Θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη διαδρομή, μια καλύτερη συναρμογή, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα σε κάνει να μην πάρει στο μηχανάκι. Συνεχίζοντας η ζελατίνα, που τώρα και χωρίς ήλιο, φαίνεται ότι γρατζουνιέται πανεύκολα. Έχει ένα καρό γρατζουνιές και το μόνο που σου έχω κάνει είναι να κουμπίσω με πανί ή με τον νύχι μου. Είχα λίγο σκόνη στον νύχι, την ακούμπησα και ήταν γρατζουνιά απευθείας. Άλλα ψηλοπροβλήματα είναι ότι π.χ. στο κοντέρ η κατανάλωση που γράφει πάντα καταλήγει στο 1,8. Δεν είναι ποτέ 1,8. Εγώ, επειδή το μηχανάκι του πίνω και λίγο το αίμα, το έχω και σε διανομή, το έχω και να πηγαίνω σχολείο μέσω Κηφισού, έχω μια κατανάλωση γύρω στα 3,5 λίτρα. Άλλοι που το πηγαίνουν αλλιώς και είναι και λιγότερα κιλά από μένα, έχουν γύρω στα 2,8 με 3,2. Εκεί πέρα κυμαίνεται μια νορμάλ κατανάλωση. Mm-hmm. Εγώ, έχω που το κάνω, δεν είναι τέτοια. Στη συνέχεια, πίσω δεν έχει προφόρηση αναρτή. Τώρα, για άνθρωπο στα κιλά μου και σε δικάβαλο, δεν έχω δει πρόβλημα περιέργω. Πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο θέμα. Αλλά και χωρίς προφόρτιση είναι μια χαρά. Θες να μου πεις, επειδή είναι ένα μηχανάκι που το ατού του είναι τα ηλεκτρονικά. Έχει πολύ ηλεκτρονικό, παιδιά. Πολύ ηλεκτρονικό. Και μιλάμε τώρα για 125 που γενικά δεν στα δίνουν στα 125. Δεν ξέρω, είναι λίγο τσιγκούνιδες. Ούτε ABS σου δίνουν οι περισσότεροι. Νομίζω μόνο το Liberty έχει, ή το Medley έχει ABS. Το Liberty έχει μόνο μπροστά, το Medley μπρος πίσω, το PCX μόνο μπροστά. Ναι. Γιατί πίσω είναι ταμπούρο. Το Nimax προς πίσω. Εγώ μιλάω για τα 125, γιατί μέχρι τα 125 δεν σε υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων με τα Euro, να βάλεις ABS. Από εκεί και πάνω σε αναγκάζουν. Το JetX π.χ. υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο με ABS και traction, που είναι πιο ακριβό. Τώρα που το είπες αυτό, θες να μας πεις και τη διαφορά που έχει με το ADV, γιατί εγώ το είδα και νόμιζα ότι είναι το ίδιο, τελικά ναι. Από ό,τι θυμάμαι είναι γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα διαφορά με το ADV. Αλλά κερδίζεις μεγαλύτερα πόσα από το έδαφος, τη ζελατίνα, η οποία ρυθμίζεται ηλεκτρονικά με κουμπί πάνω-κάτω, πολύ πιο όμορφα για μένα χειριστήρια που είχαν επιλογές να βγάζεις φωτογραφίες με την μπροστινή κάμερα
είτε έχει και μπροστινή κάμερα που καταγράφει σε περίπτωση ατυχήματος. Θα την καλύψουμε μετά την μπροστινή κάμερα και θα πούμε περισσότερα. Ωραία. Έχει οθόνη διαφορετική, η οποία συνδέεται με το τηλέφωνο και σου λέει στο ADV πού να στρίψεις με βελάκια και πότε. Δεν το συνδέεσαι με το κινητό. GPS δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς GPS, λέγεται turn by turn navigation. Σου λέει απλά πήγαινε ευθεία, πήγαινε δεξιά, slide, σου έχει το δεξιά το ορθό, το λίγο πιο ανοιχτό και το οξυαγωνία. Εντάξει, όποιος έχει δουλέψει Google Maps αποκλείεται να το λειτουργήσει αυτό, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει. Έχεις το Google Maps, σου έχει τα πάντα, ας πούμε, και τώρα να βλέπεις κάτι βελάκια, μάλλον δεν θα το κάνεις εκτός. Ναι, τέλος πάντων. Και ελπίζω και λέω στο ATV να έχει πιο καλή και πιο φωτεινή οθόνη. Mm-hmm. Γιατί συγκεκριμένη τώρα καλοκαίρι, ντάλα, ήλιο, 12 ώρα το μεσημέρι, δύσκολα τα πράγματα. Φαίνονται πολύ έτοιμο Οκτώβριο. Ναι, εγώ το δούλευα όμως όλο το καλοκαίρι. Είμαστε λίγο. Να σε ενημερώσω λίγο για την εποχή. Ωραία. Θες να μου πεις συνοπτικά τι ηλεκτρονικά βρίσκουμε? Λοιπόν, από ηλεκτρονικά έχουμε μπρος πίσω δεκάναλο ABS. Ωραία. Έχουμε παντού LED φώτα. Τέλεια. Και οι προβολείς και τα διασταυρώσεως και τα πίσω. Δικό του κουμπί για να κλείνει τον κινητή σε περίπτωση ανάγκης. Killer switch. Ναι. Έχουμε alarm, passing light και, και για τη μεγάλη σκάλα, κλασικά τα flash μας. Ειδικό κουμπί που μπορεί να σβήσουμε το traction άμα το κρατήσουμε πατημένο και εν κινήσει. Έχουμε και traction control, έχουμε, παιδιά, έχουμε γιατί control. Είναι και 125 που να συγκρατηθούν τα άλογα. Ναι. θα πούμε, κοίτα, το traction, κατά την άποψή μου, μπορεί να χρησιμεύσει ή σε έναν καινούριο οδηγό, τέλος πάντων δεν έχει ακόμα μεγάλη ιδέα, ή τέλος πάντων κάποια μέρα που βρέχει, ειδικά αν δεν έχει και καλά λάστιχα και τέτοια, να σου μειώσει λίγο την υποδύναμη. Το traction ουσιαστικά αυτό που κάνει για αυτούς που δεν ξέρουν είναι να μην αφήνει το μοτέρ, τέλος πάντων τον πίσω τροχό, να σπινιάρει, το οποίο αυτό χρησιμεύει πάρα πολύ άμα έχεις πολύ υποδύναμη. Τώρα στα 11 άλογα νομίζω μόνο σε βροχή ή σε άπειρο οδηγό θα χρειαστεί, αλλά ναι, τέλος πάντων. Που είναι και το θέμα ότι το traction για να λειτουργήσει θέλει υψηλές τροφές. Για να λειτουργήσει καλά. Που τώρα στην κίνηση δεν έχουμε υψηλές τροφές. Συνεχίζω λοιπόν με τα ηλεκτρονικά. Έχει μπροστά το μηχανάκι κάμερα, η οποία με το που ανάψει καταγράφει οτιδήποτε γίνεται στο δρόμο σε κλιπάκια του ενός λεπτού. Σε περίπτωση ατυχήματος να υπάρχει το βίντεο. Αυτό συνδέεται και με το κινητό για να κατεβάσει τα βίντεο μέσω WiFi. Για να μην χρειάζεται να βγάζει την κάρτα SD συνέχεια, να το βάζει υπολογιστή. Είναι λίγο αργό το πόσο γρήγορα τα κατεβάζει τα βίντεο. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει, σαν επιλογή. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν γεμίζει SD, σβήνει τα παλιά και μπαίνει απευθείας στα καινούργια, πρέπει να τη σβήσει εσύ. Πώς λειτουργεί αυτό? Λοιπόν, για να βάλεις την SD είναι πολύ εύκολο. Ανοίγεις τη σέλα και εκεί που είναι το ντουλαπάκι της μπαταρίας, έχει ένα άνοιγμα που βάζει την SD και μπαίνει μέσα στο recorder. Σε περίπτωση που γεμίσει SD, πηγαίνει κυκλικά και σβήνει τα πιο παλιά αρχεία. Τέλεια. Οπότε ό,τι και αυτό ήθελα να ακούσω. Το πιο πρόσφατο μένει. Το χώρο κάτω από τη σέλα χωράει με το ζόρι το ένα κομμάτι του ένα κράνος jet, αλλά το κράνος jet που έχω εγώ είναι αρκετά μεγάλο, είναι το Pilot Hermes, άμα το ξέρετε. Έχει το μέγεθος, όταν κλείνει ζελατίνα, σαν σπαστό κράνος, εις Pilot. Εγώ μέσα συνήθως έχω αδιάβροχα, έχω τις αλυσίδες μου, το disc lock, έχω μια ζακέτα. Και γενικώς, επειδή το έχω και delivery, νερά, φαγητά, άμα χρειαστεί, χωράνε από κάτω. Δεν είναι η μεγαλύτερη χώρη, αλλά δεν είναι και κακό. Δεν το λες κακό. Λέμε κάτι τελευταίο και το κλείνουμε. Τιμές service. Τιμές μικρού, μεσαίου και μεγάλου service, άμα ξέρεις. Στο πρώτο service, 1000 χιλιόμετρα, μου είχαν ζητήσει 49 ευρώ. Το δεύτερο service, κανονικά θα ήταν πάλι 49 ευρώ συν τα κάκια, άλλο ένα 12, 15. Αλλά εγώ ήθελα και κάτι άλλα πράγματα. Επειδή το είχα ψηλοδιαλύσει, επιταχύνσει κλπ. Ήθελα μπύλες και γλίστρες. Έκανες το μεσαίο μεγάλο σέρβις, με λίγα λόγια. Ναι. Επειδή είσαι λίγο σιδεροφάγος από ό,τι κατάλαβα. Δεν γίνεται στο δεύτερο σέρβις να ήθελες μεγάλο σέρβις. Πρέπει λίγο, πρέπει λίγο να το πήγαινες κι εσύ. Ναι. Τώρα, θέλω να πω ότι δεν το χρειαστείτε εσείς οι περισσότεροι. Εκτός άμα το χέρι σας και εσάς είναι λίγο βαρύ. Ναι, δηλαδή στην ομάδα που το είχαν βάσει αυτό και το είχα συζητήσει, κανείς δεν είχε χρειαστεί τέτοιο σέρβις. Το μεγάλο σέρβις είναι ακόμα ένα 40 από ό,τι θυμάμαι ο Ιμάντας, γιατί έχω σημειώσει πόσο κάνουν τα σέρβις του. Ο Ιμάντας είναι άλλα 52 ευρώ, οπότε μαζί με Ιμάντα, μπύλες, γλίστρες, τακάκια, λάδια, βαλβολίνες, βγαίνει κοντά στο 150, 160 για το μεγάλο σέρβις. Άρα 50 για το μικρό, 150 για το μεγάλο. Ναι. Ωραία. Μεγάλο, και το μεσαίο να είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Παιδιά, κάνα 100, κάνα 90, κάπου εκεί υπολογίζω εγώ. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο κανάλι. Θα το κάνουμε ένα test ride, να δούμε και πώς συμπεριφέρεται στον δρόμο, τουλάχιστον με εμένα οδηγό. Και τα υπόλοιπα τα λέμε στον δρόμο, παιδιά. Γεια σας.
Λοιπόν, Vogue S-Arena, πάμε να δούμε τι μπορούμε να γράψουμε. Θέλω να δω αν θα μου βγάλει αυτή την αίσθηση της Κινεζίλας που έχουν όλα τα κινέζικα μηχανάκια και τον Daytona, μη λέμε τώρα. Αυτά τα κινέζικα, ρε φίλε, είναι όλα κομπλέ. Απλά δεν φτάνουν ποτέ να αγγίξουν εταιρείες τύπου Honda, Yamaha κλπ. Τη λακκούβα, παιδιά, την άκουσα. Για να πατήσω και εδώ. Εντάξει. Είναι οι κλασικές αναρτήσεις, παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι έχει αναρτήσεις που θα σοκάρουνε. Έχει και full κίνηση αυτή τη στιγμή. Δεν θα το πάω για κάτι παραπάνω. Θα το ανοίξουμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αίσθηση. Full άνετο, ρε φίλε. Και η σέλα, εντάξει, δεν είναι η πιο αναπαυτική, αλλά κακή δεν τη λες σε καμία περίπτωση. Άνετος, καναπεδάτος, ωραίος. Η αίσθηση μέχρι τα 65 που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ απαλή. Γενικά τα χειριστήριά του εγώ τα βρίσκω πάρα πολύ όμορφα τοποθετημένα. Βολεύουν πάρα πολύ. Εδώ πέρα το grip είναι πάρα πολύ καλό. Ποιοτικά θα τα έλεγα, δεν θα τα έλεγα κινέζικα. Δίνεις γκάζι και πάει. Εμένα με ενδιαφέρει, παιδιά, να πηγαίνει καλά μέχρι τα 100. Γιατί κακά τα ψέματα, ξέρουμε ότι αυτά τα μηχανάκια είναι 80-90, εντάξει, τα παραπάνω θα τα δεις, ας πούμε, πιο ανοιχτά για μια προσπέραση, για τίποτα τέτοιο. Το εύρος τους είναι μέχρι 80, βαριά 90. Για παραπάνω δεν θα σας πω κάτι. Okay. Παιδιά, τα 100 τα πιάνει κυριλέ και τα φρένα του είναι αρκετά ικανοποιητικά. Παρατηρώ ένα μικρό delay στη μετάδοση του κινητήρα. Είναι αυτό που λέγαμε και στο medley. Είναι το τυπικό σκουτερίσιο που δίνεις γκάζι, αρπάζει λίγο ο κινητήρας και μετά σου δίνει τη δύναμη. Όσοι οδηγάτε σκούτερ καταλαβαίνετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάω. Εν τω μεταξύ, τι ωραία graphics έχει, ρε φίλε. Δες πόσο ωραία είναι η οθόνη. Αυτή τη στιγμή είναι μεσημέρι. Είναι μία η ώρα. Θα έπρεπε σύμφωνα με τον Θοδωρή να μην βλέπω, αλλά εγώ βλέπω κανονικότατα. Η θέση πάνω στο μηχανάκι είναι τέρμα σταθερή, διότι μπροστά κρατάω αντίσταση με τα πόδια και πίσω με κρατάει σέλα, παιδιά. Οπότε μπορεί να μην έχει την πιο αναπαυτική σέλα, αλλά σίγουρα είναι η πιο σταθερή. Σε κρατάει πάρα πολύ σταθερά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Για τα 2600, το μόνο αρνητικό που έχω να προσθέσω αυτή τη στιγμή είναι οι αναρτήσεις, οι οποίες δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσουν. Βέβαια, δεν έχει και μεγάλες απαιτήσεις στα 2600 που έχει αυτό το μηχανάκι. Ωραία. Και τα φρένα του είναι κομπλέ. Παιδιά, και με φρένα είμαστε κομπλέ, δεν έχω παράπονο. Πάμε να ανοίξουμε κιόλας, έχουμε και ανηφόρα, οπότε ό,τι δούμε, υπολογίστε κάτι παραπάνω. Εντάξει, παιδιά, 111 κοντερίσια, είμαστε αρκετά καλά. Ξέρω ότι πολλοί θα μου πείτε ότι δεν είναι πραγματικά χιλιόμετρα, είναι κοντερίσια κλπ. Πάντα μετράμε τα κοντέρ, οπότε δεν θα το βάλω στην εξίσωση. Τα 110 σου είναι αρκετά για να ταξιδέψεις μέσα στην πόλη, να κάνεις τις προσφεράσεις σου, να κάνεις ό,τι χρειάζεται. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το πιο γρήγορο, απλά όλα τα σκούτερ κυμαίνονται σε εκείνες τις τιμές πάνω κάτω. Δεν θα το πιάσω καν για αρνητικό το ότι φτάσαμε στα 111, είναι μια χαρά για σκούτερ. Αν σκεφτείς ότι με το παπί που είναι πολύ πιο ελαφρύ πιάνω στα 110, 115 έχω πιάσει βασικά, και ήμασταν και σε ανηφόρα. Είναι μια χαρά το γκάζι του, παιδιά. Αν τα υπολογίσεις όλα, το γκάζι του είναι πένα. Τώρα σε ποιους απευθύνεται αυτό το μηχανάκι. Βλέπετε ότι ελίσσομαι πάρα πολύ εύκολα μέσα στην πόλη, μέσα στα αυτοκίνητα. Είναι ιδανικό για πόλη. Τα γκατζετάκια του και αυτά το κάνουν αρκετά glamour για κάποιον έτσι που θέλει να δείξει το κάτι παραπάνω. Ξέρεις, να κάνει λίγο τη φιγούρα του. Να μην έχει ένα, ξέρεις, απλό μηχανάκι.
και τις καμερούλες και όλα αυτά, είπαμε, αυτά μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα κάποια στιγμή. Ωστόσο, παιδιά, θεωρώ ότι δεν κάνει τόσο για διανομής, καθαρά από άποψη κατανάλωσης. Όταν αγγίζεις τα 3 ακόμα κάτι, που τα 3 ακόμα κάτι θα τα δεις σε ένα Beverly 300, τι να πω ρε φίλε, είναι κρίμα να μου έχεις ένα τέτοιο μηχανάκι τόσο όμορφο, τόσο καλά φτιαγμένο, γιατί και από μοτέρ σκίζεις, από δονήσεις σκίζεις, δηλαδή είναι πολύ απαλό πάνω στον δρόμο, ακόμα και στις ψηλές ταχύτητες, που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, αλλά δεν απευθύνεται σε ντελιβεράδες, κατά την άποψή μου πάντα. Διότι η κατανάλωση όταν κάνεις 100, 150, 200 χιλιόμετρα την ημέρα που κάνουν κάποιοι βετεράνοι, τη διαφορά της κατανάλωσης θα την δεις πάρα πολύ σύντομα πάνω στη δουλειά και θα σου κοστίσει φυσικά. Τώρα κάποιος που έχει λίγο πιο συντηρητικό χέρι, που το πηγαίνει πιο χαλαρά, πιστεύω ότι μπορεί να δει καλές καταναλώσεις και να τον βολέψει. Αλλά μιλάμε για το μέσο όρο που θα το ζωρίσει λίγο παραπάνω, θα το φορτώσει λίγο παραπάνω και ούτω καθεξής. Και σ' ακούω να ρωτάτε, Ζεν, αξίζει να το πάρω? Παιδιά, αν ήξερα και τι βγάζει μελλοντικά, θα σου έλεγα ότι αυτό εδώ είναι το επόμενο σου σκούτερ. Είναι full value for money, είναι full ποιοτικό σε σύγκριση με αυτά που πληρώνεις και σου δίνει και ένα κάρο ηλεκτρονικά. Ωστόσο, επειδή ξέρω ότι αυτό το βίντεο θα πάει και σε group της Vogue και θα το δούνε κάτοχοι, θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε την άποψή σας. Γενικότερα, όλοι θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Πώς σας φαίνεται αυτό το μηχανάκι, θα το αγοράζατε? Το θεωρείτε κινέζικο? Το θεωρείτε πολύ ρίσκη αγορά στα 2600? Πείτε μου όπως και να έχετε τη γνώμη σας στα σχόλια. Οπότε, εγώ, παιδιά, αν μπορούσα κάπως να διασφαλίσω ότι μοτερικά και στο χρόνο θα αντέξει, θα σας έλεγα πάρτε το με κλειστά μάτια. Ακριβώς επειδή δεν ξέρω όμως τι μπορεί να βγάλει μελλοντικά, δεν σας το λέω, κάντε τη δική σας έρευνα. Εννοείται, πηγαίνετε να το δείτε από κοντά και κρίνετε μόνοι σας. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι φτάσετε μέχρι εδώ, αφήστε ένα emoji στα σχόλια, μπουστάρει το αλγόριθμο, με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσω. Τα λέμε στο επόμενο, φιλιά, γεια σας.